Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Στα χαρακόμματα κυβέρνηση και ΕΠΟΕ ΟΤΑ για τις απολύσεις εξπρές στο δημόσιο. Παραλίουν οι δήμοι με απεργία διαρκείας, απειλούν οι συνδικαλιστές. Επεισόδια στο Υπουργείο Παιδείας, το ΠΟΔΙ και η εκπαιδευτική για την κατάργηση οργανικών θέσεων, εντολή Μαξίμου να προχωρήσουν οι αλλαγές. Ο εκλογικός χάρτης μετά τον ανασχηματισμό. Τι δείχνει το βαρόμετρο της Public Issue και του Sky μετά την απόφαση της ΔΜΑΤ να αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο για τη μαύρη τρύπα 1,5 δις ευρώ στα έσοδα. Απειλή συσσόρευση φόρων στην Ελλάδα διαπιστώνει Τρόικα. Πολιτική τριγμή στον Ευρωπαϊκό Νότο. Παράσσονται οι κυβερνήσεις σε Ισπανία και Πορτογαλία. Υποβάθμιση της Ιταλίας από τη Standard & Poor's. Κυρίες και κύριοι, σε κλειό πιέσεων βρίσκεται η κυβέρνηση στον απόϊγο της κατάθεσης του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή που ανοίγει τον δρόμο για απολύσεις και μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων. Οι αντιδράσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση κλιμακώνονται με καταλήψεις δημοσίων κτηρίων και εισηγήσεις για κινητοποίησεις διαρκείας. Ενώ αναστάτωση επικρατεί και στις τάξεις των εκπαιδευτικών, με μερίδα συνδικαλιστών να απειλούν ακόμη και με κινητοποίησεις στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ενδεικτική του κλίματος και η ένταση που είχαμε το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Παιδείας, όταν μερίδα συγκεντρωμένων εκπαιδευτικών έσπασε τα κάγκελα της εισόδου και μπήκε στο προαύλιο με αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία. Πάντως, μεγάλο πονοκέφαλο προκαλεί στο οικονομικό επιτελείο η εικόνα των εσόδων με τη μαύρη τρύπα το πρώτο εξάμηνο να ξεπερνά το 1,5 δις και την Τρόικα να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για εκτροχιασμό στο σύνολο της χρονιάς. Πάμε να συνδεθούμε με τους συναδέλφους, τον Γιάννη Τζούνο, στο Μέγαρο Μαξίμου, τον Νίκο Φιλιππίδη και τη Βίκη Παύλου, με τους οποίους θα δούμε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες και το παρασκήνιο της σημερινής ημέρας. Γιάννη, να ξεκινήσουμε από εσένα, διότι επί ώρες από το απόγευμα έτρεχε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή των κυρίων Στουρνάρα, Σταϊκούρα, Βενιζέλου και Μητσοτάκη. Να δούμε τι βγήκε από αυτή τη σύσκεψη, ποια είναι τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης, πώς σκέφτεται το Μέγαρο Μαξίμου να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι η σύσκεψη αυτή τελείωσε πριν από λίγο. Μόλις πριν λίγο αποχώρησε και ο Πρωθυπουργός από το Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση λοιπόν απαντά, αν θέλει, στις κινητοποιήσεις της ΠΟΕ ΟΤΑ, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω. Η μεταρρύθμιση θα συνεχιστεί κανονικά. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι οι πληροφορίες που έχουμε κάνουν λόγο ότι ξεκινά άμεσα η εξέταση όλων των πλαστών πτυχίων σε όλο το δημόσιο τομέα. Και βέβαια επιταχύνεται και η διαδικασία με τους επίορκους. Θυμίζω ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν κάτι το οποίο ζητούσε το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά δεν είχε γίνει. Τώρα λοιπόν μπαίνει στην τελική ευθεία. Θα εξεταστούν και τα πλαστά πτυχία και θα επιταχυνθεί και η διαδικασία για τους επίορκους. Στη σύσκεψη ήταν και ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος μας είπε μετά ότι επειδή γράφτηκαν πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τη δόση, ότι η δόση για τη χώρα μας δεν ήταν κουτσουρεμένη. Θα τη δούμε τη δήλωση, απλά υπήρξε μια πρόταση. Ναι, ναι. Απλά υπήρξε μια πρόταση για να πάρουμε περισσότερα χρήματα και αυτό δεν έγινε και πήραμε τα χρήματα που έπρεπε να πάρουμε. Και επειδή μίλησες στον πρόλογό σου για το δημοσιονομικό κενό, πρέπει να σου πω ότι οι πηγές του οικονομικού επιτελείου δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για αυτό το δημοσιονομικό κενό, λέγοντας ότι τους επόμενους μήνες θα καλυφθεί και θα καλυφθεί μάλιστα και με το παραπάνω, μας έλεγαν χαρακτηριστικά. Ανησυχεί όμως η Τρόικα, όπως θα μας πει σε λίγο ο Νίκος Φιλιππίδης, για αυτό το δημοσιονομικό κενό. Να παρακολουθήσουμε προηγουμένως τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών και θα συνεχίσουμε. Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο για τα θετικά αποτελέσματα του Eurogroup, όπου παρεπιπτόντως, επειδή ελέγχθη ότι πήραμε κουτσορωμένη τη δόση, θέλω να εξηγήσω ότι πήραμε τη δόση όπως ακριβώς είναι στο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Πλώς υπήρχε μία εισήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πέραμε παραπάνω, πέραν αυτόν που είναι στο πρόγραμμα, που ορισμένες χώρες είπαν ότι αυτό προκαλεί δυσκολίες στα κοινοβούλια τους και θα το δούμε από τον Οκτώβριο και μετά. Άρα ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη, δεδομένων μάλιστα των πολιτικών δυσκολιών που είχαμε τον τελευταίο μήνα. Ο φόρος στην εστίαση έχει τεθεί πια στο τραπέζι και σε επόμενες 10 μέρες θα γνωρίζουμε και το αποτέλεσμα. Είμαστε κοντά στο να αρχίσει η ισχύση του από τον Αύγουστο. Δεν μπορώ. Εάν γίνει δεκτό, θα ξεκινήσει από 1η Αυγούστου. Εάν γίνει δεκτό. Με την υπόθεση με την πορεία των εσόδων, τι γίνεται? Γιατί υπάρχουν πολλές συζητήσεις, διαβάζουμε για εκθέσεις. Όχι, δεν υπάρχει καμία έκθεση. Η εισήγηση προς το Eurogroup ήταν ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό και ότι το πρόγραμμα δεν είναι κανονικός. Δεν υπάρχει καμία έκθεση, πιθανώς να αναφέρονται σε παλιές εκθέσεις.
Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη. Νίκο, να δούμε τώρα πώς βγαίνουν οι πληροφορίες, τι είναι έκθεση, προσχέδιο έκθεση αυτό της Τρόικας, στο οποίο η Τριμερής κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για πιθανό εκτροχιασμό των εσόδων. Μιλάμε για το προσχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης της Τρόικας, το οποίο βέβαια δεν κάνει λόγο για κενό, δηλαδή κακώς προφανώς είχε μεταφερθεί στον Υπουργό. Αναφέρεται στους κινδύνους εκτέλεσης του προγράμματος. Και βέβαια πρέπει να πούμε, όταν η μέρα ξεκινάει με τριπλασιασμό επί της ουσίας της μαύρης τρύπας στα έσοδα και συνέχεια έρχεται και το κείμενο το οποίο αρχικά χτες διέρευσε στο πρακτορείο Reuters και από σήμερα το έχουν στα γραφεία του σχεδόν όλοι οι οικονομικοί, Έλληνες οικονομικοί συντάκτες, θα λέγαμε ότι προκαλεί επιπλέον ανησυχία. Και αυτό γιατί. Λέει η Τρόικα ότι στο δεύτερο εξάμηνο του έτους έχουν μαζευθεί και έχουν συσσωρευθεί τόσο πολύ μεγάλες φορολογικές υποχρεώσεις που ο κίνδυνος να μην πληρωθούν από τους πολίτες είναι αυξημένος. Από πούμε πολύ γρήγορα είναι 4 φόροι στην περιουσία. Ο ΦΑΠ του 11, του 12 και του 13 και το ενίο τέλος ακινήτων. Είναι τα καθαριστικά των φόρων εισοδήματος. Και είναι βέβαια και ο νέος φόρος πολυτελείας. Για όσους αγόρασαν αυτοκίνητα πάνω από 2.000 κυβικά εκατοστά και τα είχαν στην κατοχή τους το 12 και το 13. Αναδρομικά θα πληρωθεί αυτός ο φόρος. Επιπλέον η Τρόικα αναφέρεται και διατυπώνει ενστάσεις και για άλλα ζητήματα. Λέει για παράδειγμα ότι αργείτε, καθυστερείτε πάρα πολύ στο να αποπληρώσετε τις οφειλές σας προς τον ιδιωτικό τομέα. Το ελληνικό κράτος έχει αποπληρώσει μόλις 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα περίπου 9 που χρωστούσε σε αρχές του έτους. Εκτός των άλλων, παρατηρεί ότι δεν έχει γίνει τίποτα, εδώ ίσως έχει χαρακτηριστικά αυτοκριτικής προς την Τρόικα, προς τον εαυτό της, δηλαδή σε ό,τι αφορά τις τιμές. Δεν έχετε κάνει τίποτα στο μέτωπο των τιμών. Δηλαδή, ενώ έχει μειωθεί το εργατικό κόστος, ενώ έχει μειωθεί εξαιρετικά σημαντικά η ζήτηση στην αγορά, δεν έχουν μειωθεί οι τιμές. Επιπλέον, κάνει παρατηρήσεις σε επιμέρους ζητήματα. Εγώ θα έλεγα κορυφαίο ότι είναι η δραματική αύξηση των κόκκινων δανείων, τα οποία έχουν φτάσει πλέον στο 29% του συνόλου των δανείων, δηλαδή κοντά στα 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι δάνεια τα οποία οι πολίτες δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν, δηλαδή χρωστούν δόση πάνω από 3 μήνες. Με το ρυθμό, βέβαια, σημειώνει μια μικρή επιβράδυνση τις τελευταίους 2 μήνες. Ωστόσο, είναι πραγματικά δραματικών διαστάσεων με το συγκεκριμένο πρόβλημα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε λίγο θα δούμε αναλυτικά και για ποιο λόγο έχει δημιουργηθεί αυτή η τρύπα 1,5 δις και πλέον στο πρώτο εξάμηνο στα στοιχεία του προϋπολογισμού. Για να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο των κινητοποιήσεων στους Δήμους. Οι αντιδράσεις φουντώνουν με την ΠΟΕ ΟΤΑ να κηρύσει τον πόλεμο στην κυβέρνηση και να προχωρά σε καταλήψεις, απεργίες και κινητοποιήσεις διαρκείας. Για ΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ κήρυξαν 24 ώρια απεργία την Τρίτη. Να δούμε το ρεπορτάζ αμέσως μετά, περισσότερες πληροφορίες και παρασκήνιο από τη Βίκυ Παύλου. Η απέτησή μας είναι μία. Καμία απόλυση κανενός συναδέλφου. Να πορευτούμε και να πορευτούμε κλιμακώνοντας και τις παρεμβάσεις και τις πορείες οι οποίες είναι εντυπωσιακές. Δεν τους φοβόμαστε. Μας φοβόνται και φαίνεται αυτό από το πρωί. Πριν ακόμα ξεκινήσουν οι συνελεύσεις, οι καταλήψεις, στέλναν την κρατική ασφάλεια. Κατάληψη. Αυτό το πανό έβλεπε κανείς σε όλους τους δήμους της χώρας μετά την απόφαση της ΠΟΕ ΟΤΑ να πραγματοποιήσουν οι κατατόπου σύλλογοι των εργαζομένων γενικές συνελεύσεις. Και αυτές οι εικόνες, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχιστούν, αφού η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση αποφάσισε να συμμετάσχει στη στάση εργασίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΗ την 5η, 12 το μεσημέρι έως το τέλος ωραρίου και συγκέντρωσε διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνος μισή ώρα μετά. Κήρυξε στάση εργασίας την Παρασκευή στις 11.30 το πρωί έως το τέλος της Βάρδιας. Το Σάββατο και την Κυριακή θα απέχουν όλοι οι εργαζόμενοι των Δήμων από τα καθήκοντά τους. Την Δευτέρα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Συντάγματος, όπου καλούν τον κόσμο να διανυκτερεύσει εκεί. Ενώ την Τρίτη, ημέρα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, συμμετέχουν και πάλι στην 24ωρη απεργία που έχουν κηρύξει ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για ένα καυτό καλοκαίρι συγκρούσεων με την ΠΟΕ ΟΤΑ. Καταλαβαίνω τις αντιδράσεις, αλλά από την άλλη προέρχονται από ανθρώπους που υπηρέτησαν στην τοπική αυτοδιοίκηση σε εποχές που λειτουργήσε με τον τρόπο που λειτουργήσε. Και αυτό είναι προφανές ότι είναι ένα μοντέλο που χρεοκόπησε μαζί με τη χώρα. Όταν ο άλλος χάνει τη δουλειά του, όταν βγαίνει στην ανεργία, δεν μπορεί να σταματήσει. Όπως για παράδειγμα στην Ξάνθη, όπου με ψήφισμά του ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων του Νομού Ξάνθης καλεί όλους αυτούς που θα συμμετάσχουν με την ψήφο τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων να καταψηφίσουν τα κατάπτυστα, όπως τον χαρακτηρίζουν, κυβερνητικά σχέδια, γνωστοποιώντας τους ότι σε αντίθετη περίπτωση είναι ανεπιθύμητοι στον τόπο τους. Παίρνουμε μία απόφαση, κόβουμε κεφάλι. Ο
πονάει δόντι, κόβει κεφάλι. Αυτό δεν είναι κινητικότητα. Δεν είναι αξιολόγηση. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που ουσιαστικά βοηθάει στην αναβάθμιση ώστε να γίνει πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική. Να έχουμε δηλαδή μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους φαίνεται ότι παίρνουν οι εργαζόμενοι και σε άλλους δήμους ξεχωριστά, όπως στην Οικαία. Πέμπτη Παρασκευή, 48 ώρια απεργία. Αφού βεβαίως μαζέψουμε στην πόλη τα σκουπίδια για να μην ταλαιπωρούμε τους κατοίκους της πόλης μας. Το πρώτο κύμα διαθεσιμότητας που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο αφορά 2.224 σχολικούς φύλακες και 50 υπαλλήλους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που πάβονται από τα καθήκοντά τους μέχρι τέλος Ιουλίου. Μας πετάνε στον δρόμο και να μας λένε ότι δεν χρειαζόμαστε πια στα σχολεία. Στα σχολεία η εργασία που κάνουμε δεν είναι μόνο να φυλάμε τα κτίρια. Φυλάμε τα παιδιά, φυλάμε τους σχολικούς. Στο δεύτερο κύμα διαθεσιμότητας που θα γίνει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου μπαίνουν 3.496 δημοτικοί αστυνομικοί και υπάλληλοι από Υπουργεία και ΟΤΑ. Είμαστε από αυτούς που η κυβέρνηση αποφάσισε να πετάξει τον γκρεμό, να καταστρέψει τις οικογένειές μας, να καταστρέψει το μέλλον των παιδιών μας. Είναι σαφές ότι έχουν μειωμένες πιθανότητες επανατοποθέτησης όσοι δεν έχουν σκληρό ΑΣΕΠ. Υπό ΕΟΤΑ πρόκειται να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να κριθεί αντισυνταγματικό το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή, ενώ καλεί την ΚΕΔΕ και τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δημοσίου να συμμαχήσουν σε ένα κοινό μέτωπο. Πάμε λοιπόν τώρα στη Βίκη Παύλου για να δούμε, Βίκη, ποιο είναι το κλίμα στις τάξεις της ΠΟΕΟΤΑ. Είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι απειλούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και υπάρχουν εισηγήσεις ακόμη και για απεργίες διαρκείας. Ναι, Σία, και να σου πω ότι το αυριανό συλλαλητήριο της ΑΔΔΗ αποτελεί κομβικό ουσιαστικά σημείο και για την ΠΟΕΟΤΑ και όχι μόνο και για την κυβέρνηση, γιατί όπως σου λένε χαρακτηριστικά τουλάχιστον από την ΠΟΕΟΤΑ, θα δουν από εκεί το μέγεθος της συμπαράστασης από το υπόλοιπο δημόσιο. Θα είναι μια αρχή και πρέπει να δούμε πόσος κόσμος θα πάει στο αυριανό συλλαλητήριο. Θέλω να σου πω ότι υπήρξε και μια έτσι ένταση όσον αφορά τις μέρες που επέλεξε η ΑΔΔ για να προχωρήσει κινητοποιήσεις. Έλεγαν δηλαδή από την ΠΟΕΟΤΑ για ποιο λόγο το κάνει αύριο, Πέμπτη και όχι Παρασκευή, που υποτίθεται ότι έχουν ήδη κηρύξει. Ή για παράδειγμα, γιατί αποφάσισε να κηρύξει 24ωρη την Τρίτη και όχι την Δευτέρα και την Τρίτη μαζί. Υπάρχει το αίτημα από την ΠΟΕΟΤΑ προς την ΑΔΔ να γίνει και αυτό, δηλαδή να κηρύξουν οι 24ωροι και την Δευτέρα και να έχουμε δηλαδή 48 ώρια απεργία. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια απάντηση, θα το δούμε στο άμεσο μέλλον. Να σου πω επίσης ότι η ΠΟΕΟΤΑ θα καλύψει τυχόν και άλλες κινητοποιήσεις των κατατόπου συλλόγου των εργαζομένων από άλλους Δήμους. Και αυτό σημαίνει ότι αύριο, για παράδειγμα, μπορούμε να σηκωθούμε το πρωί και, για παράδειγμα, ο Δήμος Κερατσινίου να πει ότι εγώ σήμερα έχω από τα κοντά μου στο συγκεκριμένο τομέα. Βίκη, οι πληροφορίες από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τι λένε? Πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής? Στόχος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, βέβαια, δεν είναι σε καμία περίπτωση να υπάρξουν άλλες οριζόντιες λύσεις και αυτό θα γίνει εφόσον όλοι οι υπόλοιποι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δηλαδή, εφόσον τα Υπουργεία και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάνουν σωστά την αξιολόγηση. Το βασικό κριτήριο για τη μετακίνηση όσων μπουν στην κινητικότητα θα είναι, βέβαια, η πρόσληψή τους μέσω ΑΣΕΠ. Σε αντίθετη περίπτωση, οι πιθανότητες, όπως καταλαβαίνουμε, μειώνονται. Τώρα, όσον αφορά τους δημοτικούς αστυνομικούς, άμεσα, όπως λένε, θα γίνει η ένταξή τους στην ελληνική αστυνομία, ενώ στόχος είναι να ολοκληρωθεί άμεσα και η διαδικασία για τους υπόλοιπους υπάλληλους που θα μπουν στο καθεστώς της διαθεσιμότητας, έτσι ώστε μέσα στο οκτάμινο να γίνει και η κινητικότητα, να γίνει δηλαδή η μετακίνησή τους. Τον κύριο Μητσοτάκη τον ρωτήσαμε στη συνάντηση την άτυπη που είχαμε και για την Βουλή, για τους υπαλλήλους δηλαδή της Βουλής, και μας είπε χαρακτηριστικά ότι εκεί δεν μπορεί να παρέμβει, είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά. Παρ' όλα αυτά, είπε χαρακτηριστικά ότι η άποψή του για τη Βουλή είναι ότι πρέπει να μπει στην εμπροστοφυλακή των μεταρρυθμίσεων που ισχύουν στο ακέραιο. Τέλος, μας είπε ότι δεν θα διστάσει να καταχύλει τυχόν καθυστερήσεις σε όλο αυτό το σχέδιο, γιατί δεν θέλει να πάει πάλι Νοέμβριος και να πούμε ότι δεν έχει γίνει κάτι. Και τελείως ότι είναι σαφές πως θα αξιοποιηθούν οι προβλέψεις του νομοσχεδίου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκη, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι έγινε το πρωί στο Υπουργείο Παιδείας. Όπου συνδικαλιστές της ΟΛΜΕ είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας στη σκιά των ανακοινώσεων για την εφαρμογή της διαθεσιμότητας και στον χώρο της εκπαίδευσης. Η συνάντηση ήταν, βέβαια, άκαρπη, με τους συνδικαλιστές να προειδεάζουν για κινητοποίησης. Στο μεταξύ, σημειώθηκε και ένταση όταν μερίδα συγκεντρωμένων εκπαιδευτικών έσπασε τα κάγκελα της εισόδου του κτηρίου, μπήκε στο προάβλιο με αποτέλεσμα να συμπλακεί με την αστυνομία. Εκπαιδευτικοί μαζί με συνδικαλιστές της ΟΛΜΕ και μέλη του ΠΑΜΕ που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι, σπάνε τα κάγκελα της κεντρικής πύλης.
Λίγες στιγμές αργότερα, ορισμένοι από τους εκατοντάδες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο για να διαμαρτυρηθούν για το μέτρο της κινητικότητας, μπαίνουν μέσα στον προαύλιο χώρο. Άλλοι πράττουν το ίδιο σκαρφαλώνοντας την κεντρική πύλη. Η εισβολή στο Υπουργείο, αν και ειρηνική ως επιτοπλίστων, πυροδοτεί την αντίδραση της αστυνομίας. Ακολουθεί ένταση, η οποία αποκλιμακώνεται γρήγορα δίχως να δημιουργηθούν επεισόδια. Οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο την ώρα που το Προεδρείο της ΟΛΜΕ συναντούσε τον Υπουργό Παιδείας. Η συνάντηση ωστόσο ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 10 λεπτά, με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο να διαμηνύει στους εκπαιδευτικούς ότι το σχέδιο της κινητικότητας θα εφαρμοστεί δίχως παρέκκληση. Δεν δεχόμαστε ούτε μία πώληση. Δεν δεχόμαστε ούτε ένα σχολείο να κλείσει, ούτε μία ειδικότητα να κλείσει. Έχουμε πόλεμο. Όσο συνεχίζει αυτή την πολιτική των απολύσεων, των διαθεσμοτήτων, το να κλείνει σχολεία, το να πετάει στον δρόμο μαθητές και εκπαιδευτικούς και να τα στέλνει συγχρόνως στα ιδιωτικά ΙΕΚ, γιατί εκεί πάει η ιστορία, θα είμαστε σε πόλεμο. Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Παιδείας, 46 από τις συνολικά 110 ειδικότητες τεχνικής εκπαίδευσης καταργούνται, όπως και 2.500 οργανικές θέσεις επίσης τεχνικής εκπαίδευσης. Από αυτούς, 2.000 εκπαιδευτικοί θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, ενώ οι υπόλοιποι θα μεταταγούν. Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη μετάταξη περίπου 5.000 εκπαιδευτικών από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εκτός από την Αθήνα, κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν και στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο, καθηγητές τεχνικών λυκείων και σχολών κατέλαβαν την περιφερειακή διοίκηση εκπαίδευσης. Μιλάμε για 2.500 καθηγητές, οι οποίοι ούτε πλεονάζανε, ούτε επίορκοι ήταν, ούτε από το παράθυρο μπήκανε, ούτε τίποτα. Στα όρια του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιήθηκαν 5 συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, παρά την αρνητική γνωμάτευση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η συγχώνευση στην 6η κοινότητα αποφασίστηκε χωρίς καν να ερωτηθεί ο Δήμος Αθηναίων, παρά την εκ του νόμου υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας πάντως προχώρησε στην απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τις εναπομείνασες ειδικότητες τεχνικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου για το νέο τεχνικό λύκειο. Οι εκπαιδευτικοί θα αποφασίσουν για την περαιτέρω στάση τους μετά τη συνέλευση του κλάδου τους την Πέμπτη, αλλά όπως προειδοποιούν, η πρόθεσή τους είναι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Να καλησπέρισω εδώ τον εκπαιδευτικό συντάκτη της Καθημερινής, τον Απόστολο Λακασά, για να δούμε τώρα, Απόστολε, ποιες είναι οι διαθέσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν ακόμη μία σύγκρουση με την κυβέρνηση σε διάστημα μόλις 2 μηνών. Η πρόθεσή τους είναι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, όπως είπαν, ξεκινώντας βεβαίως από αυτή την περίοδο με καταλήψεις διευθύνσεων που είναι ανοιχτές και φτάνοντας στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, στα μέσα Σεπτεμβρίου, και εκεί απειλούν να προχωρήσουν σε απεργία διαρκείας. Να μην ανοίξουν δηλαδή καν τα σχολεία. Να μην ανοίξουν τα σχολεία, να μην ανοίξουν ακριβώς τα σχολεία. Σήμερα στην συνάντηση αυτή του κυρίου Αρβανιτόπουλου με την ηγεσία της ΟΛΜΕ, τι έγινε, τι λέει το Υπουργείο Παιδείας για την ένταση που έχει προκληθεί? Το Υπουργείο Παιδείας είναι αποφασισμένο, έτσι κι αλλιώς δεν έχει πάρα πολλά περιθώρια να κάνει κάτι διαφορετικό παρά να προχωρήσει σε αυτές τις 2.500, να προχωρήσει τη διαθεσιμότητα των 2.500 καθηγητών τεχνολογικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα όμως, στο ερώτημα τι θα γίνει με τα σχολεία που κλείνουν και αλλά τις ειδικότητες οι οποίες παραμένουν, τα κενά, ακριβώς, ανέφεραν πηγές του Υπουργείου ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα θα κληθούν μέσω μέσω μιας διαδικασίας σύμβασης ορομιστίου να καλύψουν αυτά τα κενά στην περίπτωση που υπάρξουν αυτές οι ειδικότητες από την επόμενη σχολική χρονιά και μόνο για τρίτη τάξη του λυκείου, των επαγγελματικών λυκείων δηλαδή, που θα αναγκαστούν αυτές οι ειδικότητες να συνεχίσουν τα μαθήματα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Αναμονή λοιπόν του καθορισμού και της τάσης των εκπαιδευτικών το προσεχές χρονικό διάστημα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το σχέδιο κινητικότητας ανακοινώνει σε 2 εβδομάδες και το Υπουργείο Υγείας. Θα αφορά στην πρώτη φάση έως το τέλος του έτους μετακινήσεις 1.250 ατόμων και άλλους 1.250 το 2014. Όπως διευκρίνησε ο Υπουργός
Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, το μέτρο δεν θα αφορά γιατρούς, παρά μόνο νοσηλευτές, τραυματιοφορείς και διοικητικό προσωπικό. Ο κύριος Γεωργιάδης που υπογράμμισε ότι οι απολύσεις δεν θα υπάρξουν. Στο πολυνομοσχέδιο τώρα περιλαμβάνονται διατάξεις με αυστηρές ποινές για γιατρούς, φαρμακοποιούς, φαρμακέμπορους και παρόχους υγείας που παρανομούν και επιβαρύνουν το δημόσιο. Μέτρα που έρχονται την ίδια στιγμή που το πόρισμα του επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης αποκαλύπτει στον ΕΟΠΗ σημεία και τέρατα. Στο χώρο της διαθεσιμότητας μπαίνουν και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, μέχρι το τέλος του έτους θα τεθούν σε διαθεσιμότητα παύλα κινητικότητα 1.250 εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας και άλλοι τόσοι μέσα στο 2014. Όσον αφορά το πρόγραμμα της κινητικότητας και τη συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας σε αυτό, πιστεύω σε διάστημα 2 εβδομάδων από σήμερα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε το πλήρες σχέδιο για το πώς θα τηρήσουμε τους στόχους μας για την κινητικότητα. Όπως διευκρινίστηκε, το μέτρο δεν θα αφορά γιατρούς, αλλά μόνο νοσηλευτές, τραυματιοφορείς και διοικητικό προσωπικό. Κατά την εφαρμογή του θα καταργηθούν οι οργανικές θέσεις των συγκεκριμένων εργαζομένων, οι οποίοι για χρονικό διάστημα 1 ή 2 μηνών θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, λαμβάνοντας το 75% του μισθού τους και στη συνέχεια θα μετακινηθούν σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις σε άλλα νοσοκομεία ή υγειονομικές υπηρεσίες. Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις και αυτό λόγω των τεράστιων ελλείψεων προσωπικού στο χώρο της υγείας, οι εργαζόμενοι το αμφισβητούν. 1.250 φέτος και 1.250 του χρόνου θα προέλθουν από τις καταργήσεις οργανικών τμήματων και οργανικών θέσεων, από τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις κυρίως των μικρών νοσοκομείων και βεβαίως ίσως η άσπρη μπλούζα να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα, αλλά είναι σαφές ότι στις βοηθητικές διοικητικές υπηρεσίες μέσω της διαθεσιμότητας θα υπάρξουν και απολύσεις. Στην ευρύτερη προσπάθεια συμμαζέματος του χώρου της υγείας εντάχθηκαν στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή και οι διατάξεις που αφορούν στην αυστηροποίηση των ποινών για όσους γιατρούς, φαρμακοποιούς, φαρμακέμπορους και παρόχους υγείας παραβαίνουν τον νόμο και επιβαρύνουν το δημόσιο. Έτσι, όσοι γιατροί του ΕΣΥ πατούν τον όρκο του Ιπποκράτη και ζητούν από τους ασθενείς φακελάκι, θα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο 50 φορές το ποσό του ανταλλάγματος. Τα διαγνωστικά εργαστήρια πάλι που καταστρατηγούν τις συμβάσεις τους με τον ΕΟΠΗ θα πληρώνουν ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των παραβάσεών τους, πρόστιμα που κυμαίνονται από το 50% επί της αξίας των παραστατικών του ΕΟΠΗ που εκτελέστηκαν τον τελευταίο μήνα πριν τον έλεγχο, έως και το 20% της συνολικής αξίας των παραπεμπτικών του οργανισμού που εκτελέστηκαν τον τελευταίο χρόνο πριν τον έλεγχο. Αντίστοιχα, οι ιδιωτικές κλινικές θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 30.000 ευρώ έως και 1 εκατομμύριο. Με τις ίδιες χρηματικές ποινές θα έρχονται αντιμέτωποι και οι φαρμακέμποροι που προκαλούν ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά. Με πρόστιμο έως 1 εκατομμύριο ευρώ θα τιμωρούνται και όσοι εξάγουν ή συλλέγουν φάρμακα με σκοπό να τα στείλουν στο εξωτερικό, ενώ υπάρχει σε ισχύ απαγόρευση εξαγωγής τους. Τσουχτερές ποινές όμως προβλέπονται και για τους παραβάτες φαρμακοποιούς, οι οποίοι μεταξύ άλλων θα αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο ακόμα και αποκλεισμού τους από την εκτέλεση συνταγών του ΕΟΠΗ από 3 μήνες έως 2 χρόνια. Στις διατάξεις που κατατέθηκαν, οι ποινές είναι πάρα πολύ αυστηρές και κάποιες εξ αυτών επιβάλλονται ακόμα και στο στάδιο της ανάκρισης και της διερεύνησης της υπόθεσης. Ένα φαρμακείο κλείσει για 5, για 10 ή για 2 μήνες και εν συνεχεία αποδειχθεί ότι δεν είχε ευθύνη, έχει δημιουργηθεί ζημία ανεπανόρθωτη, η οποία δεν μπορεί να αντιστραφεί. Όσον αφορά στο νεοποιή πόρισμα κατά πέλτους του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αποκαλύπτει σειρά αυθαιρεσιών και έκνομων συμπεριφορών σε ό,τι αφορά τις εγκρίσεις νοσηλείων στο εξωτερικό. Διαπιστώσαμε δυσλειτουργίες κατά προτίμηση μην τήρηση πρωτοκόλων και διάφορα άλλες αθεσταλίες και προβήκαμε σε συγκεκριμένες προτάσεις εξωθρολογισμού και το κυριότερο να βρεθούν οι κατάλληλες επιτροπές ώστε να ελέγχεται η αποστολή των ασθενών στο εξωτερικό για να γίνει μεγαλύτερη οικονομία. Απάντοντας πάντως, ο απερχόμενος πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος, κάνει λόγο για τακτικές πόντιου πιλάτου και τονίζει ότι η συγκεκριμένη έρευνα αφορούσε σε περιστατικά που έλαβαν χώρα πριν την ίδρυση του ΕΟΠΗ. Κυρίες και κύριοι, Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας θέλει να παρέμβει στο δελτίο μας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Γεια σας, κύριε Κοσόνη. Τι κάνετε? Ήθελα να παρέμβω διότι ενημερώθηκα ότι πριν από λίγο είπατε, αν ερμηνεύτηκε σωστά, ναι, ότι θα υπάρξει δημοσιονομικό κενό σύμφωνα με έκθεση της Τρόικας. Θέλω να πω όχι, ότι δεν, όχι, υπάρχει, κύριε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν είπαμε αυτό. Είπαμε για τους κινδύνους που επισημαίνει στο προσχέδιο της έκθεσης της η Τρόικα για πιθανό εκτροχιασμό, για τους κινδύνους εκτροχιασμού. Εντάξει, κίνδυνοι, ναι. Στα έσοδα το δεύτερο εξάμηνο. Ναι, προσέξτε όμως. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με δημοσιονομικά κενά, καμία σχέση με νέα μέτρα. Κίνδυνοι πάντα υπάρχουν, αλλά είναι και προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Για πείτε μας σε τι αφορά λοιπόν. Μπορεί να πάμε χειρότερα από ό,τι πιστεύουμε. Πάντως για το εξάμηνο που βγάλαμε σήμερα λεπτομερή στοιχεία, δείχνει ότι συνολικά ο προϋπολογισμός είμαστε πολύ χαμηλότερα από το στόχο, το έλλειμμα δηλαδή είναι πολύ χαμηλότερα από το στόχο και πολύ πολύ χαμηλότερα από πέρυσι. Όμως εξακολουθεί να υπάρχει, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, ένας μεγάλος πονοκέφαλος που προκύπτει από την απόκληση που έχουμε στα έσοδα. Καταλαβαίνω ότι πολλά πράγματα έχουν μεταφερθεί για το δεύτερο εξάμηνο του έτους και καταλαβαίνω επίσης ότι εκεί είναι που εστιάζεται και η ανησυχία της Τρόικας. Μήπως όλα αυτά δηλαδή που έχουν μαζευτεί στο δεύτερο εξάμηνο δεν σταθούμε ικανοί να τα μαζέψουμε. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πιο πολλά έσοδα στο δεύτερο εξάμηνο από το πρώτο εξάμηνο. Αυτοί, πολλοί από τους φόρους αυτούς ήταν να πληρωθούν στο πρώτο εξάμηνο, απλώς έχουν μετατεθεί. Για παράδειγμα, καθυστέρησαν να έρθουν τα εκαθαριστικά. Θα πληρωθούν στο δεύτερο εξάμηνο. Σαφώς κίνδυνοι υπάρχουν, αλλά περιμένουμε όμως ότι στο δεύτερο εξάμηνο θα έχουμε και μια καλύτερη οικονομία από ότι στο πρώτο εξάμηνο. Έχουμε τον τουρισμό, ο οποίος σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις πηγαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι περιμένουμε. Άρα οι κίνδυνοι, για να είμαι έτσι αντικειμενικός, είναι και στις δύο κατευθύνσεις, και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Κύριε Υπουργέ, την ίδια στιγμή όμως φαίνεται ότι κενό θα υπάρξει στα έσοδα, ακόμη και αν πάνε. Μα είδατε τώρα, γιατί λέτε αυτό. Από πού προκύπτει αυτό? Για παράδειγμα, αποκλείεται να υπάρξει πρόσθετο κενό από παραπάνω ύφεση. Ήδη βλέπαμε τα στοιχεία του ΙΟΒΕ. Το οποίο εσείς ήσασταν επικεφαλής μέχρι και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, που αναθεώρησε επιταχύρωτες προβλέψεις για την ύφεση. Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά υπάρχουν όμως και άλλες εκτιμήσεις που λένε ότι η ύφεση θα είναι αρκετά μικρότερη. Υπάρχουν εκτιμήσεις που λένε ότι η ύφεση θα είναι 4,2%. Εμείς έχουμε πάρει ένα μέσο όρο, λέμε ότι θα είναι 4,5%. Αλλά και, ακόμα και αν αυτή που λέει το ΙΟΒΕ, που δεν θα είναι, δηλαδή η απόκληση από το 4,5 στο 5, έτσι, δεν σημαίνει ότι θα παράγει ένα δημοσιονομικό κενό τόσο όσο λέτε εσείς. 2 δισεκατομμύρια που είπατε. Όχι, δεν είπαμε 2 δις, κύριε. Θέλω όμως να διευκρινίσω ότι, γιατί χτες γύρισα από το Eurogroup και να πούμε στον κόσμο, γιατί δεν μου αρέσει να υπάρχει ένα κλίμα κινδυνολογίας, ότι η εισήγηση της Τρόικας προς το Eurogroup ήταν πριν μία μέρα, έτσι, χτες, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό και ότι δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα για το 2013. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Η Τρόικα πάντως στη δήλωση που έκανε η κύριε Στουρνάρα προχθές, αναχωρώντας από την Αθήνα, αναφερόταν και στη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για διορθωτικά μέτρα. Όχι για το 2013. Εφόσον δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό, κοιτάξτε. Στο 2014, λοιπόν, για το 2014 είναι αυτή η αναφορά. Για να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους. Όπως κάθε ασθενής πηγαίνει στο γιατρό κάθε 3 μήνες και κάνει ένα check-up, έτσι και η Τρόικα κάθε 3 μήνες κάνει ένα check-up για την ελληνική οικονομία. Στο check-up αυτό που έκανε τώρα, κατέληξε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ούτε έχουμε ένδειξη ότι στο επόμενο check-up που θα κάνει θα υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Μπορεί να υπάρχει πλεόνασμα. Μπορεί να υπάρχει και δημοσιονομικό κενό. Αλλά σήμερα, όπως μιλάμε, δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη. Με βάση τα διαθέσιμα σήμερα στοιχεία, δεν υπάρχει ένδειξη ότι θα υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Αυτό ελέγχθη. Άρα, όχι νέα μέτρα. Όχι νέα μπορείτε μέτρα. Να διαβεβαιώσετε φέτος, ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Απολύτως. Για το 2014 και το 2015. Κοιτάξτε να δείτε. Για φέτος όχι νέα μέτρα. Για το 2014 πολύ πιθανό όχι νέα μέτρα. Για το 2015 και 2016 δεν γνωρίζουμε ακόμα. Για να είμαι ειλικρινής. Απολύτως ειλικρινής. Άρα δεν είναι ανάγκη να τρομοκρατούμε τον κόσμο και να μιλάμε για νέα μέτρα όταν από κανέναν δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας στο δελτίο μας. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Και να έρθουμε λοιπόν τώρα στα στοιχεία του προϋπολογισμού, κυρίες και κύριοι, που προκαλούν αυτήν την τρύπα για την οποία συζητάμε, ύψους 1,6 περίπου δις. Βασική αιτία, όπως θα δούμε, είναι η παράταση στην προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, αυτό που λέγαμε τώρα με τον κύριο Στουρνάρη, η καθυστέρηση αποστολής των ειδοποιητηρίων του φόρου ακίνητης περιουσίας του 2011, καθώς και οι μειωμένες εισπράξεις από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Κατέρευσαν τα έσοδα του προϋπολογισμού τον Ιούνιο, καθώς μέσα σε μόλις 30 ημέρες η μαύρη τρύπα τριπλασιάστηκε.
Το Μάιο η στέρηση έφτανε τα 549 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, τα έσοδα απήχαν τον Ιούνιο από το στόχο 1,62 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό χωρίς να έχουν επιστραφεί ούτε η μισή φόρη σε σχέση με τις προβλέψεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι αιτίες εντοπίζονται στην παράταση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, στην καθυστέρηση της αποστολής των ειδοποιητηρίων του ΦΑΠ, στην απεργία των εφοριακών τις δύο τελευταίες ημέρες του Ιουνίου, στη μη ίσπραξη των αποδόσεων από τη διακράτηση των ελληνικών ομολόγων από τις Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες και στη μη πληρωμή της απόδοσης του κεφαλαίου που εισφέρει το δημόσιο στις ελληνικές τράπεζες εξαιτίας της ανακεφαλαιοποίησής τους. Την ίδια στιγμή, σε έκθεση της Τρόικας, πάνω στην οποία βασίστηκε η απόφαση του Eurogroup τη Δευτέρα, την οποία και επικαλείται το Reuters, η ελληνική πλευρά κατηγορείται για έλλειψη βούλησης ως προς τη συλλογή των εσόδων, με τους δανειστές να προβλέπουν μαύρη τρύπα 2 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το τέλος του 2014. Η υστέρηση των εσόδων έναντι των στόχων, χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης και ιστορικά διωγγωμένης ανεργίας είναι ιδιαίτερα υψηλές και συσσωρευμένες στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί τους επόμενους μήνες. Για να καλύψει τις απώλειες των εσόδων, το Υπουργείο Οικονομικών έχει μειώσει τις δαπάνες σχεδόν 2 δισεκατομμύρια κάτω των στόχων, ενώ και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει ψαλιδιστεί κατά 1 δισεκατομμύριο. Έτσι το εξάμηνο, το έλλειμμα του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 5 δισεκατομμύρια, έναντι στόχου 7,2, ενώ το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι ελλειμματικό κατά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι στόχου ελλείμματος 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα πετύχει πρωτογενές πλεώνασμα φέτος, το Eurogroup θα εξετάσει αν χρειάζεται η λήψη περαιτέρω μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο ακόμη. Μια προσπάθεια ενίσχυσης των εσόδων, το Υπουργείο Οικονομικών ξεκινά ασφικτικό pressing στους υπόπτους για φοροδιαφυγή, ενεργοποιώντας αμερικανικές τεχνικές ελέγχου και προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη. Οι νέες τεχνικές θα ενεργοποιούνται στις περιπτώσεις που υπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισμός, που πραγματοποιούνται δαπάνες που δεν συνάδουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογουμένου. Όταν το δηλωθέν εισόδημα στις περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών δεν αποκλίνει σημαντικά από το εκάστοτε αφορολόγητο όριο, όταν δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται βιβλία και στοιχεία, και όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ή πληροφορίες ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν ταιριάζουν με τα πραγματικά. Σε πρώτη φάση, ο φορολογούμενος θα καλείται από την εφορία μέσα σε διάστημα 10 ημερών να δηλώσει το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, καταθέσεις, μετοχές, τίτλους, ακόμη και κοσμήματα και έργα τέχνης. Αν αρνηθεί, θα το επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 50.000 ευρώ. Το φοροκυνηγητό έχει αποτελεσματικότητα όταν υπάρχει και πλούτος. Mm-hmm. Όταν όμως δεν δοθούν κίνητρα να ανθίσουν οι επιχειρήσεις, να γίνει προσλήψεις προσωπικού και να μειωθεί η ανεργία, να αυξηθεί η κατανάλωση, τότε όσο και να κυνηγήσεις κάποιον, αν δεν έχει, δεν θα σου δώσει. Σε δεύτερη φάση, ο φορολογούμενος θα καλείται να απαντήσει στο λεγόμενο ερωτηματολόγιο συνθήκων διαβίωσης, με ερωτήσεις που αφορούν μεταξύ άλλων λογαριασμούς ΔΕΚΟ, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, ασφάλιστρα, στοιχεία για πιστωτικές κάρτες και δάνεια, γονικές παροχές και κληρονομιές. Βάσει αυτών των στοιχείων, οι οικονομικές υπηρεσίες θα προσδιορίζουν με αντικειμενικό τρόπο το πραγματικό εισόδημα του φορολογουμένου και θα το φορολογούν αν είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν. Πάμε λοιπόν και πάλι στον Νίκο Φιλιππίδη εδώ. Νίκο, είδαμε ποια είναι αυτή η περίφημη τρύπα στα έσοδα το πρώτο εξάμηνο. Ακούσαμε και τον Υπουργό Οικονομικών νωρίτερα πώς την δικαιολόγησε, αλλά και πόσο αισιόδοξος εμφανίστηκε μιλώντας στο δελτίο μας για το ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν νέα μέτρα το 2013. Για το 2014 πάντως εγώ κατάλαβα ότι το άφησε ανοιχτό. Ναι, ακόμα και για συγκυριακούς λόγους η εκτόξευση της τρύπας των εσόδων στο 1,6 δισεκατομμύριο ευρώ νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό γεγονός από μόνο του. Μέσα σε ένα μήνα από τα 549 εκατομμύρια ευρώ ανέβηκε στο 1,6 δισεκατομμύριο ευρώ και πρέπει να σου πω το δύο στοιχεία πιο ανησυχητικά ακόμα. Το ένα είναι ότι έχουν επιστραφεί μόλις τα μισά χρήματα από τις δικαιούμενες επιστροφές φόρου, τις προβλεπόμενες στο διάστημα αυτό, 1,2 δις έχουν επιστραφεί 600 εκατομμύρια, ενώ επίσης έχει περικοπεί κατά 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και βέβαια
μαχαίρι δραστικό στις δαπάνες, πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα, το οποίο πραγματικά είναι πολύ καλύτερο του αναμενόμενου, του εκτιμόμενου, σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, το οποίο, το πρωτογενές μάλλον έλλειμμα της χώρας, το οποίο περιορίζεται στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλεπόταν για το πρώτο εξάμηνο. Να δούμε όμως λίγο έτσι τις κάρτες μας. Τους αριθμούς, ακριβώς. Η μαύρη τρύπα λοιπόν, το 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι χωρίς επιστροφές, η καθαρή είναι 906 εκατομμύρια ευρώ, αλλά νομίζω το αντιπροσωπευτικό νούμερο είναι το πρώτο, το 1,6 δις. Κατά δεύτερο λόγο, από πού προέρχεται αυτό? Κάποιοι εκ των λόγων πραγματικά είναι συγκυριακοί και στην πορεία ενδέχεται και να ξεπεραστούν. Για παράδειγμα όμως, ο φόρος εισοδήματος 178 εκατομμύρια λιγότερο οφείλεται, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, στο γεγονός ότι δόθηκε παράταση στις φορολογικές δηλώσεις. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι θα μπορέσει ο κόσμος να καλύψει όλα αυτά τα ποσά που θα του χρεωθούν. Η εισπράξη από ΦΠΑ και ειδικούς φόρους είναι μειωμένη κατά 260 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι οφείλεται στην ύφεση και στην οικονομική δυσπραγία που υπάρχει στην αγορά. Ο ΦΑΠ του 11, που δεν έχουν έρθει ακόμα τα καθαριστικά και θα έρθουν μαζί με του 12, είναι 109 εκατομμύρια ευρώ η καθυστέρηση. Αυτό είναι προφανέστατα συγκυριακός λόγος, όπως είναι και οι δύο επόμενοι. Δηλαδή, οι επιστροφές από τις Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες, 312 εκατομμύρια ευρώ είχαν εγγραφεί στο πρώτο εξάμηνο. Περιμένουμε 1,5 δις, να θυμίσουμε, μαζί με τη δόση του Ιουλίου. Όπως και το μέρισμα από τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες επειδή βρίσκονται σε διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, δεν το κατέβαλαν. Είναι το γνωστό μέρισμα από το πακέτο Άλογο Σκούφη, 447 εκατομμύρια ευρώ θα έπρεπε να είχαμε λάβει στο πρώτο εξάμηνο. Και αυτά λείπουν επίσης από τον προϋπολογισμό. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Κυρίες και κύριοι, η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου θα είναι το πρώτο δυνατό crash test για τη νέα δικοματική κυβέρνηση. Εκτός από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη και με διαφωνίες εντός των τυχών, τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στη Νέα Δημοκρατία. Έντονες διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί το πολυνομοσχέδιο με τις σαρωτικές αλλαγές για το δημόσιο. Αντίθετο στην κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, ο οποίος ακόμα αμφισβήτησε την ανάγκη ύπαρξης κάποιων υπουργείων, όπως το διοικητικής μεταρρύθμισης. Καταργεί κάθε φραγμόσκι κριτήριο, γιατί η συντριπτική πλειονότητα των δημοτικών αστυνόμων έχει προσληφθεί με κριτήρια ΣΕΠ, θυμίζω. Κανένας Μακεδόνας και Θρακιώτης δεν θα φυγεί στο παραμικρό, στη ζωή του, ούτε θα πάρει είδηση. Βέβαια, αν καταργηθεί αύριο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Και το ίδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μια γραμματεία παρά τον Πρωθυπουργό είναι όλο και όλο. Ποιος είπε τι χρειάζεται, δεν βλέπει τι κάνει. Υποδεικνύει στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Παιδείας κλπ. Ποιος θα διώξει. Τι κάνει ακριβώς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τι χρειάζεται, για πέστε μου, τι ακριβώς κάνει, μπορεί κάποιος χριστιανός να μας πει? Η Δημοκρατική Αριστερά παίρνει σαφείς αποστάσεις από την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, με το Φώτη Κουβέλη να δηλώνει ότι θα ψηφίσει μόνο το φόρο πολυτελείας. Εμείς είχαμε καταθέσει 7 τροπολογίες οι οποίες δεν έγιναν δεκτές. Επομένως, το γεγονός ότι δεν έγιναν αποδεκτές οι τροπολογίες μας και οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται ως κείμενο, ως περιεχόμενο στο πολυνομοσχέδιο, μας οδηγούν καταρχήν στο να καταψηφίσουμε αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχουν και άλλα κεφάλαια μέσα, για τα οποία δεν σπέβδω να σας πω τίποτε, διότι αποτελούν το αντικείμενο συγκεκριμένης μελέτης, αλλά να σας πω και κάτι που θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε, για παράδειγμα, τον φόρο πολυτελείας για τα ακριβά αυτοκίνητα, για τα σκάφη, για τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα και ούτω καθεξής. Την ανάγκη αλλαγής της εφαρμοζόμενης πολιτικής υπογράμμισε από την πλευρά του ο Πάνος Καμένος. Η πολιτική αυτή πρέπει να αλλάξει, με εκλογές ή χωρίς εκλογές. Βεβαίως και εκλογές τις επιδιώκουμε και θα τις επιδιώκουμε την πρώτη στιγμή. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δε παραμένουμε σταθεροί σε απόψεις οποίες έχουμε. Μιλάμε για διαγραφή του επωνύδιστου χρέους. Μιλάμε για Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Μιλάμε για τη δυνατότητα του κράτους ουσιαστικά να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία παγώνοντας τον δανεισμό των τοκογλύφων που έχει φτάσει πλέον σε ένα σημείο να μην μπορεί να λειτουργήσει η ελληνική κοινωνία. Το νέο πολυνομοσχέδιο είναι ένα έκτρωμα των τοκογλύφων που αποκεφαλίζει χιλιάδες συμπολίτες μας και οδηγεί σε οριστική εξαθλίωση τον ελληνικό λαό. Η καταψήφισή του και η πτώση της ξεπουλημένης συγκυβέρνησης αποτελούν μονόδρομο για τη χώρα. Η Χρυσή Αυγή θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις της ενάντια στους διεθνείς τοκογλύφους και τους εγχώριους υπαλλήλους τους μέχρι να κερδίσουμε και πάλι την εθνική μας ανεξαρτησία. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε ο Γενικός Γραμματέας
Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος δήλωσε αντίθετος στις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Φράσαμε την κάθετη αντίθεση του ΚΚΕ απέναντι σε όλα τα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση και τα μνημόνια της, η αντιλαϊκή νόμη, ιδιαίτερα στα νέα βάρβαρα μέτρα με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χτες στη Βουλή. Να καλησπέσω στο σημείο αυτό τον Δημήτρη Τσιόδραν. Να δούμε, Δημήτρη, πρώτα πώς διαμορφώνεται το κλίμα στον απόϊχο της κατάθεσης του κρίσιμου πολυνομοσχεδίου, το πολυνομοσχέδιο που είναι προϋπόθεση για την εκταμείευση των χρημάτων. Περιμένουμε εκπλήξεις, εκτιμάς, σε ό,τι αφορά στην αντίδραση των κομμάτων. Εκπλήξεις όσον αφορά την αντίδραση των κομμάτων, όχι. Κάποιοι βουλευτές είναι σίγουροι ότι δεν θα ψηφίσουν. Δεν θα ψηφίσουν κάποια άρθρα. Δεν ξέρω αν δεν ψηφίσουν και στο σύνολό το πολυνομοσχέδιο. Μέχρι σήμερα, από το 2010, σε κάθε κρίσιμη ψηφοφορία υπήρχαν απώλειες για τον κυβερνητικό σχηματισμό. Θα ήταν έκπληξη αν δεν υπήρχαν απώλειες και τώρα. Να δούμε όμως αν θα είναι περιορισμένες ή αν θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Μάλλον φαίνεται ότι θα είναι περιορισμένες, χωρίς βεβαίως να προεξοφλούμε τίποτα, γιατί έχουμε αρκετές μέρες μπροστά μας. Εμείς πάντως μία πρώτη γεύση, μία εικόνα του πολιτικού κλίματος και θα έλεγα μία αρκετά δυνατή εικόνα θα παρουσιάσουμε απόψε στις 11:15 με το βαρόμετρο της Public Issue. Θα δώσουμε μία γεύση τώρα στους τηλεθεατές μας, κάποια στοιχεία αυτής της έρευνας που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και περιγράφει και το κοινωνικό κλίμα και το πολιτικό κλίμα μετά τα όσα ζήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά την αλλαγή της κυβέρνησης από τρικομματική σε δικομματική με την αποχώρηση της Δημοκρατικής Αριστεράς. Πάμε λοιπόν να δούμε τέσσερις κάρτες που έχουμε επιλέξει. Στις 11:15, το ξαναλέω, θα αποκαλύψουμε όλα τα ευρήματα του βαρόμετρου της Public Issue. Πρώτα, βλέπουμε τις εντυπώσεις των πολιτών από τον κυβερνητικό ανασχηματισμό. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ, Δημήτρη, ότι πάνω από τους μισούς, το 52%, τη βρίσκουν γενικώς αρνητική. Μόνο το 23% έχει θετική άποψη, θετική εντύπωση για τον ανασχηματισμό, το 25% ούτε ζέστη ούτε κρύο. Αποτυπώνει νομίζω ένα συνολικότερο κλίμα που υπάρχει για την κυβέρνηση. Νομίζω θα δούμε και σε άλλα ευρήματα το τι φρονεί η πλειοψηφία. Νομίζω θα ήταν έκπληξη αν η πλειοψηφία έλεγε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε ικανοποιημένοι με τον ανασχηματισμό. Είναι πολύ σημαντικά τα ευρήματα για ακόμη μια φορά και για το κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία. Να δούμε λοιπόν και την επόμενη κάρτα μας που είναι οι προσδοκίες που αποτυπώνουν τις προσδοκίες γύρω από τις εργασιακές διενέξεις στο επόμενο τρίμηνο. Αν δηλαδή περιμένουν κινητοποιήσεις, απεργιακό πυρετό ή όχι οι πολίτες. Και εδώ βλέπουμε ότι ενώ είχαμε μία κάμψη τους προηγούμενους δύο μήνες, τώρα έχει αλλάξει και πάλι το κλίμα. Δηλαδή πάνω από τους μισούς, το 55% θεωρούν ότι θα είναι αρκετές. Βεβαίως και επηρεάζονται και από το κλίμα της στιγμής. Οι επόμενες 7 μέρες μέχρι να ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο θα είναι πάρα πολύ έντονες. Είναι λογικό ο κόσμος που κινητοποιείται, ο κόσμος που χάνει τη δουλειά του να κινητοποιείται. Από εκεί και πέρα βεβαίως πρέπει να πούμε το εξής, ότι η άρνηση που ακούμε από κάποιους συνδικαλιστές το να μην αλλάξει τίποτα, εμείς δεν δεχόμαστε καμία πώληση, αυτή η τακτική οδηγεί τελικά σε οριζόντιες απολύσεις, δυστυχώς. Και επειδή φτάσαμε πολύ κοντά στις πρόωρες εκλογές, τις προηγούμενες εβδομάδες, για να δούμε τι λένε οι πολίτες γι' αυτό. Στην κάρτα λοιπόν που βλέπουμε εδώ, ζητάμε τη γνώμη για το αν θα γίνουν, αν πιστεύει ο κόσμος ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Όχι αν πρέπει να γίνουν, αν θα γίνουν. Το 60% λοιπόν θεωρεί ότι ναι, θα γίνουν. Μόνο το 35% πιστεύει πως αυτή η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Θα μου προξενούσε εντύπωση το αντίστροφο. Αν έλεγε δηλαδή η πλειοψηφία ότι θα εξαντληθεί η τετραετία από την κυβέρνηση. Άλλωστε, το ιστορικό των κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης δείχνει ότι στην πρώτη θητεία δεν εξαντλούν ποτέ την τετραετία. Αυτό έχει συνέβαινε σε εποχές που τα πράγματα πήγαν καλύτερα. Πόσο μάλλον τώρα, όπου τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και μέσα σε ένα χρόνο έχει φύγει ένα κόμμα την κυβέρνηση και έχουν διαγραφεί αρκετοί βουλευτές. Και αφήσαμε για το τέλος την κάρτα με τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών. Με τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών που είναι στην ουσία ένα από τα αποτυπώματα των γεγονότων των προηγούμενων ημερών. Εδώ που βλέπουμε τον κύριο Βενιζέλο να είναι ο μόνος κερδισμένος, συν 4 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σημαντικότατες απώλειες 8% να καταγράφει ο Φώτης Κουβέλης. Απώλειες 3% για τον κύριο Σαμαρά, για τη δημοτικότητά του. Μείον 1% για τον κύριο Καμένο και τον κύριο Τσίπρα. Και χωρίς μεταβολή η δημοφιλία των κυρίων Κουτσούμπα και Μιχαλολιάκο.
Νομίζω ότι τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία αφορούν τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Έχουν να κάνουν με τις τάσεις τους απέναντι στην κυβέρνηση. Ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι εγώ θα στηρίξω την κυβέρνηση. Επιβραβεύεται, φαίνεται, από ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος. Είναι συν 4. Ο κύριος Κουβέλης είπε: εγώ αποχωρώ. Κρίνεται αρνητικά. Μείον 8. Νομίζω ότι τα πιο κρίσιμα στοιχεία πάντως τα έχει κρατήσει μάλλον για τις 11:15. Δώσαμε μόνο κάποια στοιχεία που προειδεάζουν για όσα θα παρακολουθήσουμε απόψε στις 11:15. Θα είσαι και εσύ μαζί μας, ο Γιάννης Μαυρίς, ο πρόεδρος της Public Issue και εκπρόσωποι των κομμάτων. Σε ευχαριστώ λοιπόν, θα τα πούμε και αργότερα. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που άνοιξε την αυλαία του πριν από λίγο με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αντώνης Αντζολέτος, λοιπόν, από το κλειστό του ΤΕΚ Βοντό. Αντώνη. Σε λίγο ολοκληρώνεται η ομιλία του κύριου Τσίπρα. 3.500 σύνεδροι λοιπόν βρίσκονται εδώ πέρα, πολύ προσκεκλημένοι και από το συνδικαλιστικό χώρο, πρέπει να σου πω. Ανάμεσα σε αυτούς καταγράψαμε στην τρίτη σειρά μπροστά από τον κύριο Τσίπρα τον κύριο Φωτόπουλο από την Γενόπ ΔΕΗ, τον κύριο Μπαλασόπουλο από την ΠΟΕΟΤΑ. Εδώ είναι και ο πρόεδρος της ΑΔΔ, ο κύριος Σιγρικάς, ο κύριος Ασκούνης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Από ανεξάρτητους βουλευτές είδαμε τον κύριο Βουδούρη και τον κύριο Μουτσινά, οι πρώην βουλευτές της Δημάρη, οι οποίοι προσκλήθηκαν και ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. Είδαμε και τον κύριο Παρασκευά Παρασκευόπουλο, τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ επί Πρωθυπουργίας Κώστα Σιμίτη. Εδώ βεβαίως βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος του συνασπισμού, ο κύριος Κουσαντόπουλος, ενώ ήρθε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Μεϊμαράκης. Όπως είπα, ολοκληρώνεται σε λίγο η ομιλία του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να σου πω, απίφθινε ένα προσκλητήριο σε όλους τους ψηφοφόρους του πολιτικού φάσματος, από τους ψηφοφόρους του Κομμουνιστικού Κόμματος, μιλώντας για την επιμονή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι στήριξαν τις ελπίδες τους στην αλλαγή του 81, όμως δεν έγιναν αυτά που περίμεναν, αλλά και σε ψηφοφόρους που δεν ανήκουν στην αριστερά, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, καθώς βλέπουν ότι υπάρχει έλλειμμα στο πολίτευμα της Δημοκρατίας και βλέπουν τη Νέα Δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά, να φλερτάρει με τη Χρυσή Αυγή. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε και τις βασικές γραμμές του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η ακύρωση των μνημονίων και η επαναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης είναι η βάση πάνω στην οποία θα κινηθούμε. Σήμερα έχουμε την ομιλία του κύριου Τσίπρα. Στο βήμα θα ανέβει και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ο κύριος Λοράν, καθώς και οι εκπρόσωποι και ομιλητές των άλλων κομμάτων. Ενώ αύριο θα πάρουν το λόγο σιγά σιγά οι σύνεδροι, προκειμένου να τοποθετηθούν σία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη. Να παρακολουθήσουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Τα κόμματα του χθες, τα υπεύθυνα για το κατάντημα της χώρας και του λαού που έριξαν την οικονομία στα βράχη, οι ακροδεξοί του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βορύδη, οι κεροσκόποι του κυρίου Βενιζέλου, οι νεοναζοί της Χρυσής Αυγής, οι βαρόνοι των Μίντια και της οικονομικής διαπλοκής, οι φοροφυγάδες των διαφόρων ληστών με τις αφορολόγητες καταθέσεις, οι πλατσικολόγοι της δημόσιας περιουσίας, οι δανειστές της διεθνούς τοκογλυφίας, όλοι μαζί ενώθηκαν για να αντιμετωπίσουν το νέο φαινόμενο που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Μας απασχολεί που νοικοκυριά και επιχειρήσεις αγκομαχούν επειδή οι μεσάζοντες που μπαινοβγαίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου κάνουν πάρτι. Και αυτό το πάρτι θέλουμε να σταματήσει. Και αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Θα σταματήσει αυτό το πάρτι και κάθε πάρτι σαν γι' αυτό. Έχουμε καταλήξει όλοι, σχεδόν ομόφωνα, και υπήρξε πάνδημη απέτηση της πλατιάς πλειοψηφίας της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ των μελών. ΣΥΡΙΖΑ των μελών σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ δημοκρατικός, πολυτασικός, που δίνει χώρο σε όλες τις γνώμες και επιτρέπει να ανθίζουν όλες οι γνώμες, συλλογικές ή ατομικές. Σημαίνει ότι συνεχίζουμε και αναπτύσσουμε την παράδοση της ριζοσπαστικής αριστεράς να διαλέγεται και να συνθέτει. Σημαίνει δικαιώματα ελέγχου, δικαιώματα γνώμης, δικαιώματα διαφωνίας, δημόσιας διαφωνίας για όλους και για όλες, για κάθε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας όμως για κόμμα των μελών, αναδεικνύουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, και πρέπει να αναδεικνύουμε όχι μόνο τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις όσων φέρουν τον τίτλο του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν την τιμή και τη χαρά να συμμετέχουν σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι για τον τόπο και τον λαό μας.
Ξεκίνησε λοιπόν με την ομιλία του κυρίου Τσίπρα το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι καθοριστικό για την συγκρότηση του σε ενιαίο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας αναμένεται βεβαίως επόμενες ημέρες να βρεθεί αντιμέτωπος και με την εσωκομματική του αντιπολίτευση. Εκπέμποντας πάντως ένα ισχυρό μήνυμα το πρωί, ο συνασπισμός αποφάσισε την αυτοδιάλυσή του. Με συντριπτική πλειοψηφία σε σύνολο 513 συνέδρων, με μόλις 8 αρνητικές ψήφους, ο συνασπισμός αποφάσισε στο διαρκές συνέδριό του την αυτοδιάλυσή του. Στην πολιτική απόφαση αναφέρεται πως ο συνασπισμός αποφασίζει να διαθέσει όλες τις δυνάμεις του, τα μέλη του και τα περιουσιακά του στοιχεία στον ΣΥΡΙΖΑ. Όλες και όλοι αμέσως μετά την απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ γινόμαστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Ιστορική αναδρομή στην πορεία του συνασπισμού έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως το σημερινό συνέδριο δεν ήρθε για να βάλει τέλος, αλλά να επικυρώσει μια νέα αρχή. Εμείς είμαστε οι γκρεμιστές, γιατί εμείς είμαστε και οι κτίστες. Το πρωί κλείνουμε το κεφάλαιο μιας 20χρονης συναρπαστικής πορείας, το κεφάλαιο συνασπισμός, και το απόγευμα ανοίγουμε μια νέα πορεία. Ανοίγουμε μια νέα σελίδα με τον ΣΥΡΙΖΑ των μελών του, τον ενιαίο φορέα της ελπίδας που θέλει, ξέρει και μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες διακυβέρνησης του τόπου. Σε ήπιους τόνους κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις των μελών της μειοψηφίας, με την αριστερή πλατφόρμα και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη να τονίζει πως πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει την πορεία ριζοσπαστικοποίησης που είχε ξεκινήσει ο συνασπισμός. Αυτή η συνεχής ριζοσπαστικοποίηση του συνασπισμού από το 1991 μέχρι σήμερα μας έφερε εδώ πέρα. Και αυτή την παρακαταθήκη της συνεχούς ριζοσπαστικοποίησης, γιατί αυτός είναι ο δρόμος της αριστεράς που θέλει να ανοίξει καινούριους δρόμους, πρέπει να τη συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι ήταν ένα σπουδαίο ταξίδι, το ταξίδι του 20χρονου του συνασπισμού, με συνολικά θετικό απολογισμό. Και κλείνοντας, θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στους συντρόφους και τις συντρόφισσες που έδωσαν μαζί μας τις μάχες και δεν πρόλαβαν να χαρούν τη μεγάλη ανάπτυξη των κοινωνικών αγώνων της τελευταίας τριετίας, τη μεγάλη εκλογική και πολιτική εκτείναξη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή συνέχεια, σύντροφοι και συντρόφισσες στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι αγώνες μας συνεχίζονται μέχρι τα όνειρα τα δικά μας και του λαού μας να πάρουν εκδίκηση. Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε το απόγευμα, περίπου 3.500 σύνεδροι θα κληθούν να δημιουργήσουν το νέο ενοποιημένο κόμμα με την κατάργηση των συνιστώσεων. Ήδη 5 συνιστώσεις επιμένουν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην αλλάξει δομή. Οι ενεργοί πολίτες του Μανώλη Γλέζου, η διεθνιστική εργατική αριστερά, η κίνηση για την ενότητα της δράσης της αριστεράς, το κόκκινο και το δίκη. Στο συνέδριο αναμένεται να συσταθούν 2 λίστες. Η μία της αριστερής ενότητας με απευθείας αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα και η άλλη της αριστερής πλατφόρμας του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την εκλογή της νέας κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Το Σάββατο θα παρουσιαστεί το σχέδιο πολιτικής απόφασης και θα πραγματοποιηθούν οι ψηφοφορίες επί των αποφάσεων. Αντιμέτωπο με το κίνδυνο του λουκέτου βρέθηκε, κυρίες και κύριοι, το ιστορικό εθνικό πρότυπο νηπιοτροφείο Καλυθέας λόγω ελλιπούς κρατικής χρηματοδότησης. Για το 2013 δεν είχε πληρωθεί ούτε ευρώ, με αποτέλεσμα 28 παιδιά από 2,5 έως 5,5 ετών που φιλοξενούνται εκεί λόγω οικονομικής αδυναμίας των γονιών τους να βρίσκονται στον αέρα. Τελικά, μετά το θόρυβο που προκλήθηκε, Περιφέρεια Αττικής και Υπουργείο Εργασίας διαβεβαίωσαν ότι τα χρήματα που απαιτούνται θα εκταμιευθούν. Μετά από τόσα χρόνια που δουλεύω εδώ, πρέπει οπωσδήποτε ο χώρος να μείνει ανοιχτός. Το τηλέφωνο στο πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο στην Καλυθέα χτυπάει συνεχώς. Και οι άποροι γονείς των 28 παιδιών που φιλοξενούνται εκεί ρωτούν καθημερινά αν θα συνεχίσει να λειτουργεί. Η καθυστέρηση καταβολής της κρατικής χρηματοδότησης απειλεί με λουκέτο ένα ίδρυμα που μετρά 101 χρόνια ζωής. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα φάρμακα. Σιγά σιγά τελειώσανε τα τρόφιμα στις αποθήκες, τα βασικά. Μπορεί να υπάρχουν βασικά κάποια άλλα, αλλά όμως το κρέας, το ψάρι, τα φρούτα. Τα 28 παιδιά του πρότυπου νηπιοτροφείου φιλοξενούνται εκεί 5 ημέρες την εβδομάδα εκτός Σαββατοκύριακου, καθώς οι γονείς τους δεν μπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες σύτησης και στέγασης.
Υπάρχουν μάλιστα παιδιά που βρίσκονται εκεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής, λόγω παραμέλησης ή και κακοποίησης από τους γονείς τους. Όλη τη βδομάδα παίρνουν καθημερινά τα παιδιά τους τηλέφωνο για να δουν αν ακόμα ο χώρος είναι ανοιχτός, αν τα παιδιά περνάνε καλά. Εμείς κάνουμε τα πάντα. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο απλός λαός, οι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι καθημερινά έρχονται εδώ και δίνουν ό,τι μπορούν, αλλά αυτό δεν αρκεί. Υπουργείο Εργασίας και Περιφέρεια Αττικής δεν έχουν καταβάλει από την αρχή του έτους ούτε ένα ευρώ από την προβλεπόμενη επιχορήγηση, που για το πρώτο τρίμηνο του 2013 ανέρχεται στις 250.000 ευρώ και αντιστοιχεί στο 1/3 των λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος. Αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας και στο βρεφονηπιακό σταθμό που συστεγάζεται στο χώρο και αποτελεί γέφυρα ομαλής επανένταξης στην κοινωνία και των παιδιών που φιλοξενούνται στο κλειστό τμήμα. Στον αέρα, λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης, βρίσκεται και η λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού, ο οποίος από το Σεπτέμβριο καλείται να εξυπηρετήσει τουλάχιστον 75 παιδιά. Λειτουργεί εδώ και περίπου 20 χρόνια, 21 χρόνια. Βοηθάει πάρα πολύ στην κοινωνικοποίηση και στην ένταξη των παιδιών του κλειστού τμήματος και εξυπηρετεί αυτός ο υπέροχος χώρος που βλέπετε κι εσείς και τα παιδιά εργαζομένων της Καλλιθέας. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες από την Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Εργασίας, τα χρήματα που απαιτούνται βρίσκονται ήδη καθοδόν και η εκταμείευση του ποσού είναι θέμα ημερών. Ενώ η σημαντική καθυστέρηση αποδίδεται σε γραφειοκρατικά κολλήματα που δημιούργησε το σχέδιο Καλλικράτης κατά τη μετατροπή των ομαρχιών σε περιφέρειες. Μείνετε στον Sky, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά, η πολιτική τριγμή στον Ευρωπαϊκό Νότο και η υποβάθμιση της Ιταλίας από την Standard & Poor's. Καλησπέριζω τον Γιώργο Φελίδη. Γιώργο, βράζει ο Ευρωπαϊκός Νότος. Η πολιτική τριγμή στις χώρες όπου υπάρχει κρίση χρέους συνεχίζονται, κλιμακώνονται, για να το πω πιο σωστά. Ακριβώς. Στην Ιταλία αναταράξεις έχει προκαλέσει η απόφαση του οίκου αξιολόγησης Standard & Poor's να υποβαθμίσει το κρατικό αξιόχρεο κατά μία βαθμίδα. Για απουσία τόλμης της Ευρώπης κάνει λόγο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ενώ στην Πορτογαλία οι διαβουλεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τα κόμματα τελείωσαν και σε λίγη ώρα, περίπου μισή ώρα, ο Άνιμπαλ Καβάκο Σίλβα σε τηλεοπτικό του διάγγελμα θα αναγγείλει κατά πόσο θα προκηρύξει πρόορες εκλογές ή αν η παρούσα Βουλή μπορεί να σχηματίσει νέα κυβέρνηση. Μετά από ένα διήμερο επαφών με πολιτικά κόμματα και κοινωνικούς εταίρους, ο Πορτογάλος πρόεδρος Άνιμπαλ Καβάκο Σίλβα ετοιμάζεται να ανακοινώσει κατά πόσο υπάρχουν συνθήκες για σχηματισμό κυβέρνησης από την παρούσα κοινοβουλευτική σύνθεση. Σύσσωμη αντιπολίτευση ζήτησε αναδιαπραγμάτευση του μνημονίου. Είτε προηγηθούν πρόορες εκλογές, είτε όχι. Esse compromisso tem pés de barro. Η συμφωνία συγκυβέρνησης έχει πύληνα πόδια. Κατά τη γνώμη μας, ο κυβερνητικός συνασπισμός είναι ασθενέστερος και αυτό οδηγεί σε μια ασθενέστερη κυβέρνηση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ισχυρή κυβέρνηση που θα μπορέσει να αναδιαπραγματευτεί το χρέος, κάτι βασικό για να ξεπεράσει η χώρα μας την κρίση. Παρά την καταρχήν συμφωνία δεξιάς και κεντροδεξιάς, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στη σκιά του μνημονίου παραμένει ανοιχτό. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε νέες εκλογές και προειδοποίησε ότι η χώρα οδεύει προς δεύτερο μνημόνιο. Χρειάζεται, κατά τη γνώμη μας, μια κυβέρνηση συνεκτική, μια κυβέρνηση ικανή και μια κυβέρνηση που θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους Πορτογάλους. Στην Ιταλία κλιμακώνεται η ένταση στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς ο κεντροδεξιός συνασπισμός ζήτησε ολιγοήμερη αναστολή των εργασιών της Βουλής, ύστερα από την απόφαση της δικαιοσύνης να επισπεύσει για τις 30 Ιουλίου την ακροαματική διαδικασία σε μία από τις δίκες του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ο οποίος οδηγείται στο εδόλιο του για υπόθεση φορολογικής απάτης του ομίλου Mediaset. Περαιτέρω αναστάτωση στη Ρώμη προκάλεσε η υποβάθμιση του κρατικού αξιόχρεου κατά μία βαθμίδα με αρνητική προοπτική από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor's. Ο Υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας απέδωσε την απόφαση σε στοιχεία παλαιότερων ετών. Αυτές οι υποβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την ανάγκη η Ιταλία να ακολουθήσει με ταχύ βήμα το δρόμο που έχει χαράξει η κυβέρνηση, να θεραπεύσει με τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας, τηρώντας τη δημοσιονομική εξυγίανση. Στο τέλος, αυτό που θα μετρήσει είναι οι αξιολογήσεις των αποταμιευτών, Ιταλών και ξένων, έναντι του χρέους μας. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνής Νομισματικού Ταμείου μίλησε για απουσία τόλμης στην Ευρώπη. Καθώς προβλέπει ανάπτυξη μικρότερη του 1% για το 2014,
και καθώς κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για δεύτερο γύρο κρίσης, εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πάρει πρωτοβουλίες για χρηματοδότηση της οικονομίας. Τουλάχιστον στη Γαλλία, σε κάποιο βαθμό και στη Γερμανία, υπάρχει γενική έλλειψη εμπιστοσύνης στο μέλλον. Εάν αυτή η αίσθηση δεν αναστραφεί, μπορεί να καταλήξει να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία, κάτι πολύ ανησυχητικό. Και πριν πάμε, Γιώργο, να δούμε τι συμβαίνει στην Ισπανία, να δώσω μια πληροφορία που μου μεταφέρουν τώρα, ότι ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας έκανε επωνύμως δήλωση στο πρακτορείο Reuters, το οποίο έκανε λόγο για δημοσιονομικό κενό της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε αυτή τη δήλωση ο κύριος Τουρνάρας, δεν θα είχε εκταμιευθεί η δόση, το Eurogroup δεν θα είχε δώσει το πράσινο φως για εκταμίευση της δόσης, αν υπήρχε αυτό το κενό. Επαναλαμβάνει λοιπόν και στο Reuters ότι δεν υπάρχει το 2013 δημοσιονομικό κενό. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ισπανία, όπου το σκάνδαλο με τις μίζες σε στελέχη του κυβερνώντος Λαϊκού Κόμματος φέρνει, Γιώργο, σε όλο και δυσκολότερη θέση τον πρωθυπουργό Ραχώη. Όπως δείχνουν οι φωτοτυπίες που δημοσιεύονται στον τύπο, ο ίδιος ο Μαριάνο Ραχώη πήρε χρήματα κάτω από το τραπέζι ως υπουργός τη δεκαετία του 1990. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να απορρίπτει τις κατηγορίες, αν και οι ενδείξεις πληθαίνουν καθημερινά. Έξω από το αρχηγείο του κυβερνώντος Λαϊκού Κόμματος, οι διαδηλωτές είναι λίγοι αλλά οργισμένοι. Βασικό αίτημά τους η παρέτηση κορυφαίων πολιτικών προσώπων υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων γύρω από την ύπαρξη παράνομου μυστικού ταμείου τα τελευταία 20 χρόνια. Το σκάνδαλο διαφθοράς διωγγώνεται παρασύροντας όλο και περισσότερους πολιτικούς, ακόμη και τον Πρωθυπουργό. Θα εξακολουθήσουν να αποτελούν το λιγότερο αξιόπιστο θεσμό στην Ισπανία. Μετά από τόσα σκάνδαλα διαφθοράς, δεν υπάρχει τρόπος να τους εμπιστευτούν οι πολίτες. Αφορμή για αυτές τις δηλώσεις στάθηκε η δημοσιοποίηση από την El Mundo χειρόγραφων λογιστικών εγγράφων από τις παράνομες πληρωμές. Τα έγγραφα διοχέτευσε στην εφημερίδα ο πρώην ταμείας του κόμματος, Λούις Μπάρθενας, ο οποίος τελεί υποκράτηση την ώρα που οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τα βιβλία του ιδίου και του κόμματος. Παρότι στα ισπανικά δικαστήρια εκκρεμούν εκατοντάδες υποθέσεις διαφθοράς, αυτή θεωρείται ίσως η σοβαρότερη στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, καθώς αγγίζει τον ίδιο τον πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχώη. Το όνομά του εμφανίζεται στα νέα έγγραφα όπως και σε άλλα που είχε δημοσιεύσει τον Ιανουάριο η El País. Σύμφωνα με αυτά, ο ίδιος και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη έλαβαν αδήλωτα και αφορολόγητα ποσά. Εάν είναι αληθινά, τα έγγραφα δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια αμφιβολίας. Επισήμως πάντως, το κυβερνών κόμμα εξακολουθεί να αρνείται την εμπλοκή του Ραχώη, αλλά και την ύπαρξη μυστικού ταμείου τώρα ή στο παρελθόν. Εάν υπήρξαν παρατυπίες στη χρηματοδότηση, πρέπει να τις αναγνωρίσουμε και να δώσουμε εξηγήσεις στον ισπανικό λαό με ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Το βέβαιο είναι ότι τα δημοσιεύματα έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, ενώ άπαντες περιμένουν πως οι αποκαλύψεις θα συνεχιστούν. Στην Αίγυπτο τώρα, Γιώργο, στη σκιά των συγκρούσεων υποστηρικτών της μουσουλμανικής αδελφότητας με το στρατό, μια απόφαση της εισαγγελίας σβήνει πλέον κάθε ελπίδα συμφιλίωσης, για την ώρα τουλάχιστον. Ο εισαγγελίας του Καΐρου ζήτησε να συλληφθεί ο πνευματικός ηγέτης του κινήματος και άλλα επιφανή στελέχη για υποκίνηση, όπως λέει, των ταραχών που κατέληξαν σε μακελιό με περισσότερους από 50 νεκρούς. Η αντιπαράθεση που απειλεί με εμφύλιο τη χώρα του Νείλου έχει ρίξει βαριά τη σκιά της πάνω από τους εορτασμούς του Ραμαζανίου. Η έναρξη του Ιερού Μήνα του Ραμαζανίου βρήκε την Αίγυπτο στη δίνη της μεγαλύτερης πολιτικής αναταραχής από την ανατροπή του Χόσνι Μουμπάρακ. Στη σκιά των αιματηρών ταραχών, οι προσευχές στο κέντρο του Καΐρου εξελίχθηκαν σε οργισμένες διαδηλώσεις για χιλιάδες υποστηρικτές του έκτοτου Προέδρου Μόρση, οι οποίοι ζητούσαν την απομάκρυνση του στρατού από το πολιτικό προσκήνιο. Το χειρότερο είναι να βλέπεις μουσουλμάνο να δολοφονείται από μουσουλμάνο. Άρχισε το Ραμαζάνι, αλλά δεν αισθανόμαστε χαρά. Πώς να είμαι χαρούμενος όταν τα αδέρφια μας σκοτώνονται? Παρότι οι 30 ημέρες του Ραμαζανίου σηματοδοτούν επιβράδυνση κάθε δραστηριότητα, οι υποστηρικτές της μουσουλμανικής αδελφότητας δεν μοιάζουν διατεθειμένοι να σταματήσουν. Ελπίζουμε το Ραμαζάνι να φέρει ελπίδα και ειρήνη, ειδικά στην Αίγυπτο. Θα νηστεύουμε και θα προσευχόμαστε μέχρι ο πρόεδρός μας να επιστρέψει.
Σε διάστημα λίγων ωρών, αφού του διορίστηκε μεταβατικός πρωθυπουργός της Αιγύπτου, ο Χάζεμ Μπεμπλάουι, υπουργός οικονομικών επί Μουμπάρακ, έτεινε χείρα συνεργασίας προς τις μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της μουσουλμανικής αδελφότητας. Η ανακοίνωσή του έγινε ανήμερα των κηδιών δεκάδων υποστηρικτών του κινήματος, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τις συγκρούσεις της προηγούμενης ημέρας με το στρατό. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι απέρριψαν κάθε ενδεχόμενο συμμετοχή στην κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συνεργάζονται με πραξικοπηματίες. Είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε για να προστατεύσουμε τον πρόεδρο Μόρση. Το ίστατο πλήγμα εις βάρος κάθε πιθανότητα συμφιλίωσης στο άμεσο μέλλον δόθηκε με το ένταλμα σύλληψης του ηγέτη του κινήματος Μοχάμεντ Μπάντια και άλλων στελεχών για υποκίνηση βίας. Αμέσως τώρα στο EcoNews θα δούμε τις ευκαιρίες που δίνει το πρόγραμμα Horizon για απασχόληση σε Ευρωπαίους επιστήμονες και ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Κατά ένα εξτοφυλίδου καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Με 70,2 δισεκατομμύρια ευρώ λοιπόν προτείνει η Ιρλανδική Προεδρία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να χρηματοδοτηθεί η έρευνα και η καινοτομία μέσω του προγράμματος Horizon 2020. Να δούμε τους βασικούς πυλώνες. Ακριβώς, τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες. Είναι η επιστημονική αριστεία, η βιομηχανική ηγεσία και οι κοινωνικές προκλήσεις, τα οποία θα εξειδικεύσουμε στο ρεπορτάζ. Όλα αυτά για την περίοδο 2014-2020. Mm-hmm. Παράλληλα, πρέπει να πω ότι αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθούν στη φάση αυτή ξεχωριστά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία, και εδώ έχουμε μια ευκαιρία. Και το πρόγραμμα αναμένεται να ψηφιστεί και να τελεσυδικήσει, θα λέγαμε, από το Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο. Η Ελλάδα ήδη συμμετέχει στην τρέχουσα περίοδο σε αρκετά αρνητικά προγράμματα. Το Horizon όμως θα έχει την ευκαιρία και στην επόμενη περίοδο επίσης να συμμετέχει. Η Ευρώπη θέλει να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και μέσω του προγράμματος Horizon μέχρι το 2020 θα χρηματοδοτήσει με 70,2 δισεκατομμύρια ευρώ τις τεχνολογίες του μέλλοντος, τεχνολογίες μαζικής εφαρμογής που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων. Έτσι, το 37% θα κατευθυνθεί προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών που ασχολείται με αναδυόμενες τεχνολογίες, 22,5% θα λάβει η βιομηχανία για ανάπτυξη τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και τις βιομηχανικές τεχνολογίες, ενώ καθώς η Ευρώπη γερνά και αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας, το 38% θα διατεθεί για την έρευνα που σχετίζεται με τα προβλήματα της γύρανσης. Παράλληλα και για πρώτη φορά, 20% του προϋπολογισμού θα δοθεί σε μικρότερες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με καινοτόμα προϊόντα. Χιλιάδες Ευρωπαίοι επιστήμονες βρίσκουν εργασιακή διέξοδο μέσω των προγραμμάτων Horizon, συμβάλλοντας ένα καλύτερο ευρωπαϊκό μέλλον. Και στη νέα προγραμματική περίοδο μπορούν ακόμη περισσότεροι να απασχοληθούν και να προχωρήσουν την έρευνα στο δικό τους επιστημονικό αντικείμενο. Σε αυτή τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα στη Γερμανία έχει αναπτυχθεί σύστημα δέσμευσης του νερού από τους υδρατμούς της Καμινάδας. Το ίδιο και σε αυτό το εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην Ολλανδία, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η δέσμευση μεγάλων ποσοτήτων νερού από τον ατμό των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής αποτέλεσε το αντικείμενο έρευνας και δοκιμών 14 διαφορετικών ομάδων από όλη την Ευρώπη από το 2010. Ουσιαστικά πρόκειται για ανακύκλωση και καθαρισμό του ατμού που υγροποιείται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλαπλώς. Στο εργαστήριο φυσικής στο Παρίσι, οι διδακτορικοί φοιτητές προσπαθούν να χωρέσουν φωτόνια σε κουτί. Καθώς τα φωτόνια, τα οποία αποτελούν συστατικά του φωτός, καταστρέφονται τη στιγμή που εντοπίζονται, προσπαθούν να βρουν τρόπους ήπιας μεταχείρισης, απομονώνοντάς τα σε ένα κουτί, έτσι ώστε να κάνουν χρήση και άλλων κρυφών ιδιότητων που έχουν. Με την τεχνολογία που αναπτύσσουν, θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν κάποιες άλλες ιδιότητες της κβαντικής λογικής, που πιθανά στο μέλλον θα έχει εφαρμογές σε ένα ευρύ πεδίο επιστημών, ίσως και στην ιατρική. Στο Πολυτεχνείο της Λοζάνης, η έρευνα εστιάζεται στην αποδοτικότερη παραγωγή ενέργειας από ηλιακές κυψέλες. Οι επιστήμονες αναπτύσσουν εύκαμπτες κυψέλες, οι οποίες θα αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση των φωτοβολταϊκών από 11% που είναι σήμερα στο 15%. Οι εύκαμπτες ηλιακές κυψέλες έχουν ήδη μπει στη φάση της βιομηχανικής παραγωγής και πολλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά κάνοντας χρήση των πλεονεκτημάτων τους. Η επιτυχία αυτού του προγράμματος μπορεί να αλλάξει τον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό, στρέφοντας πιο έντονο το ενδιαφέρον στην ηλιακή ενέργεια και τις δυνατότητές της. Ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου για ασφαλέστερη οδήγηση και λιγότερα οδικά ατυχήματα αναπτύσσει η Volvo με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να διαβάζει εφημερίδα ή να πίνει τον καφέ του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Επί της ουσίας, ο οδηγός μετατρέπεται σε απλό επιβάτη που μπορεί να χρησιμοποιήσει δημιουργικά το χρόνο των καθημερινών μετακινήσεων, αφού τα αυτοκίνητα στοιχίζονται σε μία λωρίδα. Όσο κινείσαι με το σύστημα αυτό σε στίχους στο δρόμο, δεν χρειάζεται να επιταχύνεις, να φρενάρεις ή να στρίψεις. Μπορείς απλά να χαλαρώσεις και να διαβάσεις το περιοδικό σου.
Στην επόμενη προγραμματική περίοδο του Horizon, το βάρος και η χρηματοδότηση θα πέσει κυρίως στην έρευνα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη μετακίνηση, αλλά και στο πώς η ανανεώσιμη ενέργεια μπορεί να γίνει φθηνότερη στον καταναλωτή. Στα καλά νέα της ημέρας θα δούμε απόψε πώς το ελληνικό γιαούρτι κατακτά τα αμερικανικά σχολεία. Η κυβέρνηση Ομπάμα εισάγει το ελληνικό γιαούρτι στα αμερικανικά σχολεία, προκειμένου να προσφέρει μια υγιεινή επιλογή στο μενού των μαθητών. Το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε χθες ότι θα αρχίσει να προμηθεύεται ελληνικό γιαούρτι για τα σχολεία που συμμετέχουν σε ομοσπονδιακό πρόγραμμα που επιχορηγεί τα σχολικά γεύματα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει σε 4 πολιτείες: Αριζόνα, Ιντάχο, Νέα Υόρκη και Τενεσί. Οι πολιτείες αυτές επελέγησαν επειδή εκπροσωπούν διαφορετικές περιφέρειες της χώρας με μεγαλύτερη ή μικρότερη απόσταση από τους παρασκευαστές γιαουρτιού, γεγονός που θα βοηθήσει στις δοκιμές διανομής μέσα από διαφορετικά μοντέλα αποθήκευσης. Εκπρόσωπος του Υπουργείου υποστηρίζει ότι το ελληνικό γιαούρτι, πλούσιο σε πρωτεΐνες, θα προσφέρει μια υγιεινή επιλογή στο μενού των μαθητών. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Θα αρχίσουμε με μια είδηση από τον χώρο του μπάσκετ. Ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Πράσινη ΚΑΕ. Στο ποδόσφαιρο τώρα, σε φιλικό αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Ολλανδία, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 2-1 από τη Γάνδη. Το σκορ για τη βελγική ομάδα άνοιξε ο Κάρλος Διόγκο στο 37ο λεπτό παρά την προσπάθεια του Καρνέζη. 0-1 το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Το 0-2 έγραψε ο Τζουγκάνοβιτς σε αυτή εδώ τη φάση στο 7ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Ο Παναθηναϊκός μείωσε στο 68ο λεπτό με μια πολύ ωραία ενέργεια του νεαρού Γιαντιντσάνη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Ριζβάνη στον κενό χώρο, πέρασε και τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τελικό αποτέλεσμα Παναθηναϊκός Γάνδη 1-2. Αγώνα προετοιμασίας έδωσε και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζοντας την πρωταθλήτρια Δανίας Κοπενχάγη επί αυστριακού εδάφους. Τελικό αποτέλεσμα 2-0 υπέρ του δικέφαλου του Βορρά, με τέρματα που πέτυχαν ο Λόρεντς με διπλή προσπάθεια στο 71ο λεπτό από σέντρα του Πόποβιτς και ο Δημήτρης Αλπιγκίδης στις καθυστερήσεις στην τελευταία φάση του μάτς, ο ΠΑΟΚ του Στέφενς που παρουσιάζει καλά δείγματα γραφής έως τώρα. Όλα τα φιλικά και τα τρία τα σημερινά τα μετέδωσε απευθείας η τηλεόραση του ΟΤΕ. Έχουμε περάσει τη φιλική νίκη του Άρη, επικράτησε τη αδύναμη Πυρήν με 4-0 στη Βουλγαρία. 2 γκολ πέτυχε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, ο Μιχάλης Μανιάς, και από ένα Αγγελούδης και Σταμπολτζίεφ για την ομάδα του Γιάννη Χατζηνικολάου. Περνάμε στην ΑΕΚ τώρα, όπου ο Δημήτρης Μελισσανίδης παρουσίασε το πλάνο του για την Ένωση. Προτεραιότητα το χτίσιμο μιας ομάδας σε στέρεες βάσεις και η ανέγερση του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφια, η ιδρυτική ονομασία του οποίου θα είναι Αγία Σοφιά. Σύνθημά μας, ερχόμαστε. Όταν επιστρέψουμε και όταν γίνουμε και πάλι ευθέως ανταγωνιστικοί, όπως φαίνεται, εκείνοι το θυμούνται πιο έντονα από εμάς, θα τους ενημερώσω εγώ πρώτος. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και περιμένω τις ερωτήσεις. Με κεντρικό σύνθημα ερχόμαστε, ο Δημήτρης Μελισσανίδης ολοκληρώνει την πρώτη του συνέντευξη ως ισχυρός άνδρας της Ένωσης. Κανένας Μελισσανίδης δεν πήρε καμία ΑΕΚ. Η δική μας μεγάλη ΑΕΚ, σε όποια κατηγορία και αν αγωνίζεται, και θα το λέω πάντα αυτό, γεννήθηκε πριν από μας και θα ζει μετά από μας. Οι ιδιοκτήτες και μεγαλομετόχους έχουν μόνο οι εταιρείες, όχι οι ιδέες. Ο κύριος Μελισσανίδης στάθηκε στη σημασία ενός νέου γηπέδου για τον Δικέφαλο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρώτος στόχος μας λοιπόν είναι να ξαναχτίσουμε το σπίτι μας, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί που έζησε τις πιο ένδοξες στιγμές, εκεί που μεγάλωσαν γενιές και γενιές αεξίδων, εκεί που θέλουμε και επιβάλλεται να διαπαιδαγωγήσουμε τους νέους μας για να φτιάξουμε νέες γενιές. Και θα είναι ένα λαμπρό σπίτι, θα είναι κυριολεκτικά ένα παλάτι. Το ιδρυτικό όνομα του γηπέδου θα είναι Αγιά Σοφιά. Το ιδρυτικό. Δίπλα στον διοικητικό ηγέτη της Ένωσης και οι άνθρωποι που θα αναλάβουν το αγωνιστικό κομμάτι του συλλόγου. Δυστυχώς φτάσαμε σε ένα σημείο που έπρεπε να φτιαχτεί ΑΕΚ από αρχή, καθαρός και δυνατός. Η ΑΕΚ μια ομάδα όποια θα είναι πάλι δυνατή όπως ήταν και πριν. Μια ομάδα που θα ήθελα
έτσι όπως τη έχω γνωρίσει εγώ πρώτη φορά. Παράλληλα με την συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της Ένωσης που κυμαίνονται από 150 έως 4.000 ευρώ, καθώς και το οργανόγραμμα λειτουργίας της ομάδας στη νέα εποχή του Δημήτρη Μελισανίδη. Πριν δούμε, κυρίες και κύριοι, τις αγορές, να σας πω μια είδηση τελευταία στιγμή. Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Ευρώπης, Jean-Claude Juncker, και πρώην επικεφαλής του Eurogroup, υποβάλλει την παρέτησή του από την πρωθυπουργία της χώρας μετά το σκάνδαλο υποκλοπών, στο οποίο εμπλάκει το όνομά του τα τελευταία 24 ώρα, και οδηγεί τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Πάμε τώρα στις αγορές. Στο μείον 2,24%. Ο γενικός δείκτης σήμερα στην Αθήνα έκλεισε στις 819 μονάδες. Σήμερα απολειών, μικρών όμως, για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ήταν η σημερινή. Πάμε στη Wall Street. Είχαμε μικρές απώλειες πριν λίγο για τον Dow Jones, μικρά κέρδη για τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq. Συνεχίζουμε με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το ευρώ ενισχύεται σε σχέση με το δολάριο, υποχωρεί εναντί του γεν. Απώλειες έχει και το αμερικανικό νόμισμα εναντί του ιαπωνικού. Άνοδος για τις τιμές του αργού πετρελαίου και ολοκληρώνουμε με την τιμή του χρυσού, η οποία σήμερα ανέβηκε και διαμορφώνεται στα 1.256 δολάρια η ούγκια. Στη μετεωρολόγο μας τώρα, τη Χριστίνα Σούζη. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, από το βορρά ξεκινάμε. Ξεκινάμε απόψε από το βορρά και μια νυχτερινή άποψη της Θεσσαλονίκης από τον Κωνσταντίνο, και νομίζω ότι είναι υπέροχη. Είχαμε καιρό να δείξουμε Θεσσαλονίκη. Η επόμενη φωτογραφία είναι επίσης από τη Βόρεια Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη, παραλία Αγίας Παρασκευής. Και τα παιχνίδια, το σύννεφο. Ακριβώς αυτό. Ήταν εξαιρετική και η εικόνα από τα σύννεφα. Ο Κωνσταντίνος, άλλος Κωνσταντίνος, και τον ευχαριστούμε. Και στη συνέχεια έχουμε. Α, ο φίλος μας ο Μιχάλης. Είμαι σίγουρη ότι μας παρακολουθεί. Φωτογράφησε το γλάρο και μας την έστειλε από τα Χανιά. skycaros.gr για όλες αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες λοιπόν, καθημερινά που φτάνουν από εσάς. Πάμε να δούμε τώρα τον καιρό, Χριστίνα, ο οποίος ήταν λίγο περίεργος σήμερα. Και σύννεφα είχε και ήλιο, είχε και βροχές, είχε από όλα. Είχε. Και αύριο θα έχει στην Αθήνα έτσι λίγα σύννεφα. Πάντως θα ξεκινήσει η μέρα με σχεδόν έθριο καιρό, εκτός ίσως από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει. Το ίδιο μοτίβο, σενάριο, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Περισσότερες θα είναι στη Μακεδονία, τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στα νησιά του Αιγαίου, το Ιόνιο, γενικώς οι θάλασσες μας θα έχουν καλό καιρό, γενικά έθριο. Οι βόρειοι άνεμοι 3 με 5 στο Ιόνιο, 4 με 6 στο Αιγαίο. Το εφτάρι αύριο στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή εννοώ Ικάριο, θάλασσα Κορόδου και Καρπάθιο, και ανατολικά της Κρήτης. Αυτές οι περιοχές περιορίζεται το εφτάρι αύριο. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά στους 33 με 35 βαθμούς και 29 με 32 στο Αιγαίο. Μάλιστα, στην Αθήνα λίγα συννεφάκια είπες. Λίγα συννεφάκια πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Ευωϊκό, σήμερα είχε κεφτάρι, και 34 βαθμούς το μεσημέρι θερμοκρασία. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη το συνηθίζει πια. Νομίζω ότι έχουν βαρεθεί να βλέπουν και μια μπόρα να βγαίνει, να ξαναβγαίνει ο ήλιος. Κάτι παρόμοιο και αύριο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, μεταβλητή 3 με 4 και στους 30 βαθμούς θερμοκρασία. Πάμε τώρα στην Παρασκευή να δούμε. Λοιπόν, παρόμοιος ο καιρός και την Παρασκευή, πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια θα έχουμε σποραδικές βροχές και καταιγίδες. Θα είναι περισσότερες στα ορεινά, στα βουνά δηλαδή, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι βόρειοι άνεμοι πάλι στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και δεν φαίνεται να αλλάξει και σημαντικά η θερμοκρασία, και γύρω στους 33 με 34. Το Σαββατοκύριακο πάλι άστατο θα είναι. Πάλι άστατη απογευματινή. Όμως πιστεύω ότι το Σαββατοκύριακο οι απογευματινές μπόρες θα είναι μόνο στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας, όχι κάτι άλλο, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή. Το δείχνει πολύ το μοντέλο. Τα νησιά για τις εκδρομές δεν επηρεάζει. Μια χαρά καιρό, στο εφτάρι πάλι στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, και η θερμοκρασία γύρω στους 35, στη δυτική Ελλάδα πιθανόν και 36. Έτσι θα πάει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, με άστατο πιθανότητα καιρό. Πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Εξακολουθούν να πνέουν βοριάδες 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο, και θερμοκρασία στα ίδια. Κάτι στο Μελτέμι. Τελείως. Δηλαδή, μιλάμε για πολλές μέρες τώρα. Στα Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλή λοιπόν νύχτα. Στην ιστοσελίδα μας, κυρίες και κύριοι, sky.gr, μπορείτε καθημερινά να παρακολουθείτε το δελτίο μας live ή on demand. Σας περιμένουμε και στην μεγάλη ενημερωτική μας παρέα στο Twitter, όπως πάντα. CSA είναι η Ιόρκη αμέσως τώρα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στις 11 και 4. Σας περιμένουμε με την παρουσίαση του βαρόμετρου της Public Issue για τον μήνα Ιούλιο. Είναι το τελευταίο της χρονιάς, το πρώτο μετά τον ανασχηματισμό, την αλλαγή της κυβέρνησης πριν από μερικές εβδομάδες. Μαζί με τον Γιάννη Μαυρή και εκπροσώπους των κομμάτων. Προς το παρόν, λοιπόν, καλό σας βράδυ.